Τον συνάδελφο Κώστα Λασκαράτο. Στην ίδια συνέντευξη επαναλαμβάνει ότι τα στοιχεία για τις καταθέσεις Ελλήνων σε ελβετικές τράπεζες είχαν δοθεί στην Αθήνα από το 2012. Κύριε Υπουργέ, σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ αμέσως μετά την υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας με την ελληνική πλευρά. Νωρίτερα συναντήσατε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θέλω να μου πείτε τι σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Είχαμε μία γενική ανταλλαγή σκέψεων με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια συζητήσαμε πιο συγκεκριμένα πώς μπορεί να ενισχύσει τα δημόσια έσοδά της η χώρα. Και σε αυτό το σκοπό παίζει ρόλο και το να μην αφήσει κανείς να φέρει το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος η μερίδα των απλών ανθρώπων, αλλά να κριθούν, να καταβάλουν τους φόρους που τους αναλογούν και οι πιο ευκατάστατοι, οι πιο πλούσιοι άνθρωποι. Το όνομά σας έχει συνδεθεί με μία ακόμα λίστα Ελλήνων καταθετών του εξωτερικού. Υπάρχουν βαριά ονόματα, αναγνωρίσιμα από την ελληνική κοινωνία ονόματα σε αυτήν τη λίστα και μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η λίστα ή έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος? Το ποιος είναι στη λίστα αυτή δεν το γνωρίζω και δεν θέλω να το γνωρίζω. Και αυτό ισχύει και για τη λίστα που παραδόθηκε στην Ελλάδα, αλλά και για τις γερμανικές λίστες. Διότι από τη στιγμή που γνωρίζει κανείς το περιεχόμενο μιας τέτοιας λίστας, υπάρχει και ο κίνδυνος για κάποιον επώνυμο να τύχει πιο σκληρής ή πολύ ήπιας μεταχείρισης, και με κάτι τέτοιο εγώ δεν θέλω να συνδεθώ. Το γεγονός ότι συνήθως οι λίστες με τέτοιου είδους δεδομένα είναι από παλαιότερες περιόδους είναι φυσιολογικό, γιατί συνήθως οι λίστες αυτές προέρχονται από άτομα τα οποία με κάποιο τρόπο απέκτησαν τα δεδομένα αυτά. Όμως παρόλα αυτά μπορεί να είναι μια αφετηρία για περισσότερη συνεργασία με την Ελλάδα σε περίπτωση που προκύψουν και περαιτέρω στοιχεία. Έχετε τη φήμη του φοροκυνηγού. Σε τι βαθμό πιστεύετε πως μπορεί να παταχθεί η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και σε τι ποσοστό μπορεί να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα αν υιοθετηθούν οι δικές σας μέθοδοι? Για να υπάρχει φορολογική ειλικρίνεια πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις. Αφενός θα πρέπει να είναι γνωστό στον κόσμο τι γίνονται τα χρήματα που καταβάλουν σε φόρους. Γι' αυτό και σε χώρες που υπάρχει υψηλός βαθμός διαφάνειας υπάρχει και μεγάλη φορολογική εντυμότητα. Αυτές είναι οι σκανδιναβικές χώρες. Κατά δεύτερον πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι έτσι ώστε να εξαλείφονται τα όποια παραθυράκια από τα οποία μπορεί κανείς να αποφύγει την κατάσταση. Καταβολή των φόρων. Η Γερμανία τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη σε πληθυσμό από την Ελλάδα. Ωστόσο, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι την τελευταία πενταετία συγκεντρώθηκαν 5 δισεκατομμύρια ευρώ από φορολογούμενους που έκαναν αυτοκαταγγελία, νομίζω ότι αυτό δίνει ένα σαφές μήνυμα για το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει μια τέτοια μέθοδος. Διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σχεδόν βέβαιο ότι και στο μέλλον θα παραμείνουν πλέον φορολογικά ειλικρινής. Υπάρχουν και άλλες λίστες με ονόματα Ελλήνων καταθετών του εξωτερικού. Έχετε αγοράσει 10 CD με πληροφορίες. Μας έχετε δώσει όλα τα στοιχεία ή να περιμένουμε κι άλλα? Όχι, αυτά τα 10.000 δεδομένα τα οποία θέσαμε στη διάθεση των ελληνικών αρχών ήταν όλα όσα μπορούσαμε να θέσουμε στη διάθεσή τους στο πλαίσιο της συνδρομής μεταξύ των δύο χωρών. Δίνεται η αίσθηση από μερίδα του τύπου ότι επιχειρήσατε να δώσετε την ίδια ακριβώς λίστα το 2012 στην τότε κυβέρνηση. Είναι ακριβές αυτό? Κάνατε προσπάθεια να επικοινωνήσετε με κάποιον υπουργό, με κάποιο συνεργάτη του τότε πρωθυπουργού και δεν δέχτηκε τη λίστα? Το 2012 δεν υπήρχαν δεδομένα ακόμα. Μόλις πέρυσι προέκυψαν τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα την Ελλάδα μετά την ταξινόμησή τους που έγινε από εμάς. Το 2012 είχε γίνει μια πρόταση προς την ελληνική πλευρά να παρέχουμε υποστήριξη στην κυβέρνηση μέσω της εμπειρίας την οποία έχουμε σε θέματα δημοσίων εσόδων, μέσω της επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εφοριακών. Δεν δόθηκε συνέχεια στην πρότασή μας αυτή. Δεν μπορώ να πω το γιατί. Δεν είμαι εγώ άλλωστε αυτός που θα το κρίνει αυτό. Ωστόσο υπήρξε η συνέχεια μόλις πέρυσι και νομίζω ότι θα οδηγήσει σε αμοιβαία επωφελές αποτέλεσμα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη δημόσια τηλεόραση. Thank you.